ήχο, μάχη ρίχνω στο χέρι. Το παιδάκο, παιδάκο, δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω. Είμαστε έτοιμοι από πλευρά μας. Εντάξει, Βασιλή. Είμαστε έτοιμοι. Ακούμε. Υπό το βάρος των γεγονότων των τελευταίων ημερών, των μαφιόζικων χτυπημάτων στο χώρο του αθλητισμού, έγινε σήμερα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, των αρμόδιων υπουργών, του Υφυπουργού Αθλητισμού, των υπουργών και των Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για να συζητήσουμε τα φαινόμενα αυτά στο πλαίσιο της μη αποδοχής ότι το παρακράτος είναι πιο ισχυρό, μπορεί να είναι πιο ισχυρό από την οργανωμένη και συντεταγμένη πολιτεία. Καμία παράγκα και κανένα οργανωμένο εγκληματικό σύστημα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την κοινωνία και από την ελληνική κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του Πρωθυπουργού, τις τελευταίες έκνομες ενέργειες αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των ερευνών για αυτές, για την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία θα παίζει από εδώ και στο εξής κομβικό ρόλο στη διελεύκανση των υποθέσεων. Από τη στιγμή που η ΕΠΟ θα αποφασίσει ότι θα επανεκκινηθούν τα εθνικά πρωταθλήματα, για να ξεκινήσει οποιοδήποτε παιχνίδι, θα ελέγχονται τα κατά νόμο συστήματα ασφαλείας και υποπτίας στα γήπεδα και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας, κανένα παιχνίδι δεν θα εκκινεί. Τρίτον, αποφασίσαμε την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για την πρόκληση και προτροπή βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα γίνει και η αντίστοιχη διαβούλευση αύριο με τα σωματεία των δημοσιογράφων. Τέταρτον, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει στην ελληνική ποδοσφαιρική, θα προτείνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών, ούτως ώστε να ενταθεί η μάχη για να επανέλθει η κανονικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν αυτό, με τις κινήσεις αυτές, δεν καταφέρουμε να το πετύχουμε, τότε ας γίνει κατανοητό ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει και τη βούληση και τον τρόπο να επιβάλλει την έξοδο των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι να καταφέρουμε, αποδομώντας τα συστήματα, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, θα συναντηθούμε με το σύνολο των ομάδων για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε μαφιόζικες συμμορίες να λειτουργούν εν είδη παρακράτους μέσα στη συντεταγμένη πολιτεία. Μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Βασιλιάδη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού.